Αλλά να σας πω την αλήθεια, μισή έκπληξη ένιωσα. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και εντελώς ανέτοιμη. Και από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω, εδώ γίνεται άμυλα. Πέρι του ότι, βέβαια, η ενσωμάτωση στην Ελλάδα πρέπει να βγάλει από πάνω τους μέχρι και τον πολιτισμό τους. Και δεχόμαστε τον πολιτισμό τον άλλο στο βαθμό που δεν αντιστρατεύεται το δικό μας πολιτισμό. Ο λαϊκός πολιτισμός, δηλαδή των γειτονικών χωρών και όλου του κόσμου, πού αντιστρατεύεται το λαϊκό πολιτισμό της Ελλάδας. Δηλαδή, ενσωμάτωση σημαίνει αυτός που θα πάρει την ηθαγένεια να ξεχάσει ότι είναι Αλβανός, Πακιστανός και δεν ξέρω τι. Σοβαρά. Οι Έλληνες δηλαδή όπου έχουν πάρει την ηθαγένεια έχουν ξεχάσει ότι είναι Έλληνες. Αλλά εμείς είναι το γένος, οι ομογενείς. Και έχουν περισσότερα δικαιώματα οι ομογενείς που λείπουν 50 και 100 χρόνια από την Ελλάδα και που είναι οι παρατρεχάμενοι του Σβαρτσενέγκερ και του Μπους και του εκάστοτε Μπους και τα λοιπά. Και δεν είναι όλοι οι ομογενείς πλούσιοι. Οι οποίοι δεν ξέρουν ελληνικά, θυμώνται μερικές ελληνικές λέξεις τις παλιές. Ούτε το ψυγείο δεν ξέρουν πώς λέγεται ελληνικά, γιατί όταν έφυγα από την Ελλάδα δεν υπήρχε ψυγείο. Και σου λένε 5 ελληνικές λέξεις και το ψυγείο αμερικάνικα. Δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους. Καθόλου. Όταν πας και ζήσεις 50 χρόνια σε μια χώρα, πριν απ' όλα πρέπει να ενσωματωθείς στη χώρα στην οποία δουλεύεις. Και αυτοί έχουν περισσότερα δικαιώματα από αυτούς που αποφάσισαν να ζήσουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά δεν αποφάσισαν να ξεχάσουν ούτε την εθνική τους ταυτότητα, ούτε την πολιτιστική τους ταυτότητα. Βεβαίως δέχονται να είναι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό πια ξεφεύγει από τη ρατσιστική αντίληψη. Δεν ξέρω με ποιον γίνεται άμυλα. Τουλάχιστον δεν περίμενα, γιατί. Και επιβεβαιώνεται μάλλον το εξής πράγμα. Ότι ο γνωστός κλασικός αντιδραστικός εθνικισμός, ο δηλητηριώδης που φορέας του είναι ο λαός, συναντιέται με τον κοσμοπολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νέας Δημοκρατίας και πολύ φοβάμαι και με του Πασόκ και άλλων. Και για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα. Είμαστε πολύ πονηρεμένοι. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τον εθνικισμό, ο οποίος στηρίζει πολέμους, στηρίζει αλλαγή συνόρων, στηρίζει τις επεμβάσεις συμπεριαλιστικές, έτσι είχαμε τους πολέμους στα Βαλκάνια και το Ιράκ και παντού, συναντιέται στο ίδιο σημείο με τον κοσμοπολιτισμό, ο οποίος θέλει το εξής πράγμα. Ενσωμάτωση σημαίνει να χάσεις την όποια συνείδηση, αυτό που λέμε εθνική, την εθνική σου ταυτότητα, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να είναι και διεθνιστική κάλλιστα, αλλά με ταξικά κοινωνικά κριτήρια, άλλο διεθνισμός της εργατικής τάξης και άλλο διεθνισμός του κεφαλαίου, και να γίνεις παγκόσμιος πολίτης, ευρωπαίος πολίτης, παγκόσμιος πολίτης. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτές οι κοσμοπολίτικες απόψεις, τι υπηρετούν? Το ότι έχει ξεπεραστεί η εθνοκρατική οργάνωση, ότι σωστά έχουμε χωρίσει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, αυτό το είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ψήφισε το Μάστριχτ, ότι βεβαίως χωρούμε και το έχει πει και ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός, και δεν είναι προσωπικές επιλογές, είναι πολιτικές, ταξικές και των κομμάτων τους. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, καταργείται και το εθνικό πεδίο πάλι. Κάτι που εδώ λέγεται και από άλλο κόμμα στη Βουλή, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να επιδιώκουμε ριζική αλλαγή στην Ελλάδα, ή θα γίνει παγκόσμια αλλαγή ή που δεν θα γίνει. Μα πώς θα γίνει παγκόσμια αλλαγή, προοδευτική να το πω έτσι υπέρ των λαών, αν σε κάθε χώρα και διατηρείται η εθνοκρατική οργάνωση, άλλο εθνικισμός και άλλο εθνοκρατική οργάνωση, αν δεν γίνει αλλαγή. Για να δούμε αυτά τα οποία προβλέπετε για τους μετανάστες. Πρώτα-πρώτα διατηρείται τον όρο παράνομη και νόμιμη. Εμείς δεν σας χαρίσουμε ότι αυτοί που δεν έχουν χαρτιά είναι διπλάσιοι από αυτούς που εμφανίζονται. Δεν έχω το χρόνο, έχουμε τα νούμερα. 1.200.000 είναι οι μετανάστες. Και είναι απαράδεκτο, εδώ δεν υπόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στη Βουλή, να λένε ναι, αλλά 600.000 είναι μουσουλμάνοι. Άλλη διαίρεση τώρα, θρησκευτική. Μια εθνική, μια θρησκευτική. Και θα πάμε σε αυτά που κάνει ο Σαρκοζή. Ο Πακιστανός δεν μπορεί να φοράει και ο Ινδός την μπουκαμίσα, πρέπει να ντύνεται όπως ντυνόμαστε εμείς. Το πρότυπο είναι το ελληνικό. Εν πάση περιπτώσει. Νόμιμοι και παράνομοι. Μα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 10, 15 και 20 χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν χαρτιά. Έχουν δουλέψει, έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Έχουν πάει στο σχολείο, έχουν μάθει ελληνικά. Μπορεί να μην έκατσαν 6 χρόνια, όταν ήρθε άλλο 35 και 40 χρονών, και δεν ξέρω αν είχε κάτσει και στο σχολείο και στην πατρίδα του.
Δεν έχει πάει στο, αλλά μιλάει ελληνικά και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ελληνικά και το ξέρουμε. Αυτοί θεωρούνται παράνομοι. Γιατί είναι παράνομοι? Διατηρείται λοιπόν το νόμιμοι και παράνομοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι στην Ελλάδα έρχονται προσωρινά. Αλλά ο δαίμονι του είναι το προσωρινό. Είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας τέτοια. Είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να πάνε εκεί. Και δεν. Και λόγω Δουβλίνου και Σέγγεν δεν τους δίνετε την άδεια. Αυτοί, και ξέρετε, πολλοί από αυτούς θα πάρουν την ηθαγένεια και θα φύγουν, γιατί θέλουν να φύγουν. Επομένως, αν δούμε αυτοί που θέλουν πραγματικά εδώ την ηθαγένεια, θέλουν να πολιτογραφηθούν, είναι λιγότεροι από τον αριθμό που έχουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν αρχίσουμε πόσοι χωράνε στην Ελλάδα, εμείς βάζουμε το ερώτημα, πόσοι χωράνε στον κόσμο, γιατί δεν χωράνε στις πατρίδες τους? Δηλαδή, ο υπεριαλιστικός πόλεμος, η υπεριαλιστική επέμβαση δεν είναι αιτία? Και λέτε ψέματα, όλοι σας, να το πω καθαρά, ότι όλο το μεταναστευτικό ρεύμα το εισπράττει η Ελλάδα και η Ευρώπη. Με το μεγαλύτερο μέρος το μεταναστευτικό πάει στις τρίτες χώρες, το λεγόμενο τρίτο κόσμο, πάει στην Ευρώπη, στην Ασία. Το κύμα των μεταναστών που έχει το Πακιστάν από το Αφγανιστάν είναι λίγο. Και αν τώρα εξελιχθούν τα πράγματα όπως έχουν εξελιχθούν στο Αφγανιστάν, όλοι αυτοί που τους διώκει η Αλ-Κάιντα θα κάτσουν εκεί να τους φάξουν? Δεν θα μεταναστεύσουν? Και εμείς ή θα τους πούμε, είσαστε παράνομοι, δεν χωράτε? Με ποιο κριτήριο? Αν το κάνανε γιατί θέλουν να έρθουν από ευρωπαιοφιλία, τότε το καταλαβαίνω. Γιατί θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά δεν έρχονται γι' αυτό. Όπου φύγει, φύγει. Για δείτε στις γειτονικές μας χώρες, Λίβανος, Ιορδανία, Συρία. Χιλιάδες μετανάστες, Παλαιστίνη, ακόμα να λυθεί το Παλαιστινιακό. Πόσοι Σομαλοί είναι στην Ιεμένη? Εάν στο όνομα της, και ξέρετε ότι υποκινείται επέμβαση στην Ιεμένη, εάν γίνει επέμβαση στην Ιεμένη, τι θα κάνουν οι Σομαλοί? Τι θα τους πούμε, καθίστε να σας φάξουνε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως κόμμα, να το ξεκαθαρίσουμε, θα επιθυμούσαμε πάρα πολύ κανένας φτωχός αργότης να μην φεύγει από τον τόπο του. Να κάθεται και να παλεύει, όχι να κάθεται και να πεινάει. Και αν θέλετε να ενισχύει τη στρατιά της πάλης. Αλλά δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις να φύγουνε αφού πεινάνε. Βεβαίως θα θέλαμε και οι Αλβανοί να μείνουν στην Αλβανία, όχι γιατί δεν μας χωράει, δεν μας χωράει η Ελλάδα, αλλά γιατί εκεί έπρεπε να δώσουν τη μάχη. Αλλά έτσι είναι οι άνθρωποι. Πεινάνε τα παιδιά τους, έρχονται με τους δουλεύωρους. Θα ξεχάσουμε ότι εσείς δεν ανοίξατε τις πόρτες? Και θα μιλήσω συνολικά και δύο κυβερνήσεις, και στους Αλβανούς και στους Έλληνες και στους Γεωργιανούς και αλλού, για να ενωθεί ο Ελληνισμός. Άλλα πράγματα είχατε στο μυαλό σας. Εμείς δεν λέμε ότι κακώς ήρθαν, αλλά είχατε την πολιτική Σκοτσέζη κοντούς. Όποτε μας συμφέρει να ενωθεί ο Ελληνισμός. Γιατί? Για να πιάσετε πόδι σε επενδύσεις στην Αλβανία, στη Γεωργία, από εδώ και από εκεί. Εμείς δεν λέμε γιατί ήρθαν οι Έλληνες, οι ομογενείς. Αυτοί που ζούσαν πάρα πολλά χρόνια εκεί και μάλιστα παλέψαμε για τα δικαιώματά τους όταν τους είχατε μέσα στα κοντέινερ και στις σάπες και κάτω από τις χειρότερες συνθήκες και τους προκαλέσετε να έρθουν στη μαμά Ελλάδα και μετά δεν ξέρετε τι να τους κάνετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ αποδεικνύεται το εξής πράγμα. Η στρόφιγγα πότε ανοίγει, πότε κλείνει, ανάλογα με το πόση φτηνή εργατική δύναμη χρειάζομαι. Κρίση έχουν, να τους πετάξω. Τους θέλω ανοιχτοί. Και κάντε και ένα άλλο και με το νομοσχέδιο. Νομιμοποιείτε ορισμένους για πλήρη ενσωμάτωση και για ψηφοθυρία. Μόνο που εμείς δεν θα πούμε όχι γιατί γίνεται για ψηφοθυρία, γιατί κοιτάμε αντικειμενικά τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να νομιμοποιηθούν, να απλουστευθούν οι διαδικασίες. Τα παιδιά των μεταναστών στο 18ο έτος της ηλικίας έχουν το δικαίωμα και πρέπει να ζητήσουν ηθαγένεια. Μπορεί να θέλουν να ζητήσουν την ελληνική. Και γιατί να μην εξεταστεί το θέμα της διπλής ηθαγένειας? Γιατί δηλαδή οι Έλληνες της Γερμανίας είναι άλλοι τύποι που έχουν τη διπλή ηθαγένεια?